Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5. Στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας. Με κομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει. Στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο σήμερα από τις 11 μέχρι τη 1 θα σας κρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Διτσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Η επικοινωνία μαζί μας, τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-045. Επαναλαμβάνω, 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-045. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό χειροποίητο γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά σαραγλάκια,
κουρκουμπίνια, ροξάκια, παραδοσιακά εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Φωτεινή Νικηφόρου ξεκίνησε το παραδοσιακό χειροποίητο παγωτό από αγνά αληθινά υλικά, μαστιχωτό ντουντουρμά. Σπάνια μπορείτε να απολαύσετε τέτοιο παγωτό, αλλά η κυρία Φωτεινή από εδώ και πέρα το ετοιμάζει για μας. Νικηφόρου Φωτεινή, η πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και μέσω e-food και Volt. Θέλετε να κάνετε διαφορά? Μην πάτε με άδεια χέρια πουθενά. Πάρτε ένα κουτί γλυκά από την κυρία Νικηφόρου Φωτεινή. Άνοιξη έχουμε ακόμα και μπορούμε να συνδυάσουμε εκδρομή, διασκέδαση και καλό φαγητό. Γνωρίζετε ότι σε 30 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη και 10 από τη Θέρμη μπορείτε να πετύχετε αυτό το δυνατό τρίπτυχο. Στο Μετόχι Θεσσαλονίκης πριν την Περιστερά μπορείτε να απολαύσετε τη φύση, τη θέα στον καθαρό αέρα, αλλά και αληθινό καλό φαγητό. Μετόχι, στο δρόμο Θέρμης Περιστεράς, πολυχώρος για τα παιδιά, για περπάτημα, για ποδήλατο και καλό φαγητό. Κλείστε άμεσα τις εκδηλώσεις σας, γάμοι, βαφτίσεις, συνέδρια. Μετόχι, στο 21ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περιστερά, ανοιχτά Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για ένα αληθινό weekend. Τηλέφωνο κρατήσεων 2360-22737 και το γνωστό σας 6945-10-15-15. Μετόχι λες, Μετρόπολη λες και σε προσφέρουν και ένα μπουκάλι κρασί για τους αγαπημένους μας ακροατάς. Η έκπληξη της Άνοιξης είναι η φωλιά της Βασιλικής. Η Βασίλισσα της Άνοιξης ανοίγει την αγκαλιά της και μας περιμένει στον περιβάλλοντο χώρο του Αγίου Φωτίου απέναντι από το Ποσειδόνιο. Παραδοσιακό αστιατόριο με αυθεντικές πρώτες ύλες και αυθεντικές συνταγές της μαμάς, μαγειρευτά και όλα της ώρας τα φαγητά σε πολύ καλή φάση, διότι η φωλιά της Βασιλικής στη Δάλη του 29 είναι σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Θεσσαλονίκης, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Και όπως είπα και θα το ξαναλέω, είναι ίσως από τα ωραιότερα σημεία της πόλης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-41-31-41. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 11 Μαΐου του 2024. Είναι η 131η μέρα του χρόνου και υπολείπονται 20 μέρες για το καλοκαίρι, τουλάχιστον ημερολογιακά. Η άνοιξη μας είχε και φέτος πολλές εκπλήξεις. Ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες, με πολύ σκόνη από την Αφρική, αλλά και πτώσεις θερμοκρασίες κυρίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, με αποκορύφωμα τις προχθεσινές χαλαζοπτώσεις και τις μεγάλες βροχοπτώσεις που έκαναν την πόλη στην κυριολεξία Μπάχαλο, και μάλιστα το ίδιο συνέβη κατά σύμπτωση και το 2018. Δυστυχώς η πόλη έχει μείνει σε υποδομές πάρα πολύ πίσω σχεδόν 60 χρόνια και καλείται τα τελευταία χρόνια να αναπληρώσει και να κατασκευάσει δρόμους, γεφύρια, κόμβους, αποχετευτικά, δηλαδή τα αυτονόητα, για να γίνει μια σύγχρονη πόλη. Αλλά φίλες και φίλοι, για να είμαστε πιο ενημερωμένοι, θα φιλοξενήσουμε τον Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κύριο Μιχάλη Παπαστεργίου,
και προϊστάμενο του Τμήματος Κατασκευών Έργων Οδοποιίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα κύριε Παπαστεργίου, καλημέρα φίλε Μιχάλη. Καλημέρα φίλε Δήμο, καλησπέρα. Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε στον αέρα. Ξέρω ότι είσαι κάθε μέρα στον πόλεμο, ένα πόλεμο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση της παραμερημένης πόλης, θα έλεγα, διότι πραγματικά η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πολλά χρόνια πίσω, φίλε Μιχάλη Παπαστεργίου. Ξέρεις Δήμο, είναι κάτι που και εμάς μας βασανίζει τους μηχανικούς και έχουμε και έτσι λίγο έτσι πάθος με αυτό το, θέμα των υποδομών της πόλης. Προσπαθούμε εμείς από το μετερίζει ο καθένας μελετητές, τα στελέχη του δημοσίου, οι κατασκευαστές, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι πράγματι σε πολλά θέματα έχουμε μείνει λίγο πίσω, υστερούμε. Μα όχι μόνο, βλέπεις ότι μια βροχή όπως η προχθενής, η οποία δεν ήταν και φυσιολογική, αμέσως δεν μπορεί να περάσει κάποιος από τους Αγίους Πάντες, πλημμυρίζει τον ντεπό, το Βαρδάρι, δηλαδή γίνεται η πόλη, ειδικά εκεί μπροστά στο λιμάνι, στον Ιχθό Σταυρό, δεν μπορεί να περάσει απέναντι. Υπάρχουν δρόμοι όπως η Ρήγα Φεραίων, Νεάπολης, Σικές που γίνονται ρεύματα και πολλοί άλλοι. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη καλείται να φτιάξει πράγματα και ξέρω ότι κάθε μέρα εσείς, οι νέοι τουλάχιστον, που είστε στον αγώνα, δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Κοίταξε, Δήμο, το θέμα των πλημμυρών είναι πράγματι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα ας το περιορίσουμε εμείς εδώ που μας ενδιαφέρει και είναι ο χώρος που ζούμε. Και σε αυτά που είπες θα συμπληρώνω και το εξής, είναι και το παράδοξο ότι προχθές είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα στην Παρελιακή Λεωφόρο που θεωρητικά φτάνει στη θάλασσα, που θα έπρεπε εκεί πέρα να υπάρχει ευχερής απορροή για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, έτσι. Καταρχάς είναι δύο οι παράγοντες οι βασικοί. Ο ένας είναι ότι έχουμε πράγματι μια έτσι, ένταση στις καιρικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια. Έχουμε τεράστιες διακυμάνσεις. Δηλαδή για τους παλαιότερους ίσως θα ήταν πιο λογικό έτσι, αυτή την περίοδο να είχαμε παραταμένες βροχοπτώσεις αλλά χαμηλής ένταση. Όταν έχουμε τόσο ασυνήθιστης ένταση πλημμύρες, είναι δύσκολο τα αποχαιρετικά συστήματα να παραλάβουν όλους τους όγκους των ουδρίων. Ένα είναι αυτό. Τώρα, βέβαια, αυτές οι περιοχές που ανέφερες είναι οι χαμηλότερες περιοχές της πόλης. Εκ των πραγμάτων εκεί πέρα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος. Και πρέπει, νομίζω, κάποια στιγμή να ζητήσουμε και κάποιες έξυπνες λύσεις εκεί πέρα. Δηλαδή, αν όποιοι συνεπατάνε στην παραλία, θα δουν περίπου στην περιοχή της Μπότσαρη, υπάρχει μια ταπείνωση του πεζοδρόμου για να μπορεί να λειτουργήσει έτσι ευχερός ο παραλιακός πεζόδρομος σαν αποδέκτης απορροής. Ίσως πρέπει να κάνουμε και κάποιες τέτοιες κατασκευές και στην παλιά παραλία μας. Γιατί αυτό που συνέβη προχθές ήταν ανεπίτρεπτο, έτσι, και τόσοι καταστηματάρχες να πλημμυρίζουν τα μαγαζιά τους δίπλα στη θάλασσα, νομίζω είναι κάτι το αδιανόητο για σύγχρονη. Και όπως πολύ σωστά είπες, οι καταστηματάρχες αυτοί δυστυχώς δεν αποζημιώνται με τίποτα και από πουθενά όταν είναι για καιρικά φαινόμενα. Σε αντίθεση με άλλους κλάδους που μπορεί να έχουν κάποια τυπική αποζημίωση. Δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάθει πολλές ζημιές και επαναλαμβανόμενες ζημιές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς, επαναλαμβανόμενες. Θα σου θυμίσω κάτι που ίσως. Μάλλον θα σου πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζεις γιατί είσαι νεότερος, αλλά το άκουγα εγώ από τον πατέρα μου όταν τη δεκαετία 50-60 έρθανε Γάλλοι για να κάνουν το αποχετευτικό και είπαν ότι σε αυτές τις κεντρικούς άξονες που αναφέραν που είναι πολύ χαμηλό. Είναι πολύ χαμηλό το πεδίο, το επίπεδο. Είπανε να κάνουν μεγάλους αγωγούς τέτοιους που να περνάει άνθρωπος από μέσα όρθιος. Και όταν τα είπαν αυτά οι Γάλλοι τους διώξανε κακοί κακός. Γιατί αυτοί ξέραν από τότε, είχαν κάνει τις μελέτες τους. Βλέπετε ότι εμείς οι Θεσσαλονικοί είμαστε και λίγο πίσω, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στις υποδομές. Γιατί κοιτάζουμε ο καθένας το ατομικό μας συμφέρον, δυστυχώς. Κοίταξε, η Θεσσαλονίκη τη ζούμε όλοι, έτσι. Είναι όμορφη, την αγαπάμε, όμως από άποψη έτσι, γεωγραφίας έχει το εξής μειονέκτημα. Είναι πάρα πολύ πυκνοδομημένη, που σημαίνει δεν έχει όλα τα όβρια ύδατά της απορρέουν και πρέπει να τα κατευθύνουν προς τη θάλασσα. Δεν έχει καμία δηλαδή έτσι, διήφυση, δεν έχει επιφάνειες μεγάλες, δεν έχει μεγάλα πάρκα τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν ποσότητες οβρίων.
Οπότε αναγκαστικά όλα τα όβρια της πόλης εδώ πρέπει να τα παραλάβουμε υπόγεια δίκτυα. Και αυτό είναι λόγω της κατοφέρειάς της. Ναι. Έχουμε πολύ ψηλές κλίσεις, έχουμε τεράστιες ταχύτητες και αυτό σημαίνει ότι πολύ γρήγορα τα δίκτυά μας γεμίζουν τα δίκτυα των κάτω περιοχών, έτσι, της περιοχής, ας πούμε, κάτω. Εκεί που μαζεύονται όλα, τέλος πάντων. Έτσι. Γεμίζουν πάρα πολύ γρήγορα με πολύ μεγάλες ποσότητες οβρίων. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει μηχανισμός ανάσχεσης από εκεί πάνω και είναι δύσκολο να το πετύχεις. Δηλαδή όσοι γνωρίζουμε την πόλη βλέπουμε πως είναι η Άνω Πόλης. Είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, όμως ό,τι όμβρια ρίξει εκεί ο Θεός όλα θα πρέπει να τα παραλάβεις με υπόγεια δίκτυα. Ωστόσο είπες μια πραγματικότητα. Κάποιοι φρόντισαν και γι' αυτό να γίνει πυκνοκατοικημένη πόλη, την περιοχή των μεγάλων αντιπαροχών. Κάποιοι που είχαν ένα χαμηλό σπιτάκι βρεθήκαμε 6-7 διαμερίσματα. Η Θεσσαλονίκη, αν ήταν όπως είχε σχεδιαστεί, θα έπρεπε να είναι από τη Χαλκιδόνα μέχρι την Καλλικράτεια, με τριόροφα παραδοσιακά της παλιάς πόλης. Διότι ο δρόμος όπως είναι η Σοφούλη, είναι η Ανθέων και και η Βασίλης Όλγας, είχε τέτοια κτίρια. Αλλά κάποιοι φροντίσανε. Ήταν εξοχή. Εξοχή. Κάποιοι φροντίσανε να κάνουν 9 όροφες πολυκατοικίες χωρίς πάρκινγκ. Ξέρεις, φίλε Μιχάλη, όταν είχε λαϊκή σε εκείνα τα μέρη, τα αυτοκίνητα, επειδή δεν τα πολύ μετακινούν, τα παίρνουν στα σπίτια τους, ώσπου να τελειώσει η λαϊκή. Το γνωρίζεις, μη γελάς, το γνωρίζεις πολύ καλά. Λοιπόν, εμείς τη φτιάξαμε την πόλη, έτσι, Μιχάλη Παπαστεριού. Αλλά ξέρεις κάτι, εμείς τη φτιάξαμε, συμφωνώ, και εμείς και οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας τη φτιάξαμε αυτή την πόλη. Όμως τώρα έχουμε μια πραγματική κατάσταση την οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν έχει κανένα νόημα να κατηγορούμε τους προηγούμενους. Όχι, φυσικά. Δεν κάναμε σωστά και θέλω την πόλη. Να πεις τώρα τα καινούργια έργα που φτιάχνετε εσείς και πράγματι δώσανε μια ανάσα. Ας ξεκινήσουμε από τα δυτικά, από την είσοδο της πόλης που κάνατε τον κόμβο 16, που εκεί έχει αναπνεύσει νομίζω όλη η είσοδος της πόλης. Εκεί τώρα, επειδή ασχολήθηκα πολύ προσωπικά, έτσι, σχεδόν μια δεκαετία με αυτό το έργο κατασκευαστικά, εκεί πραγματικά νομίζω καταλαβαίνει κάποιος την διαφορά της μελετημένης παρέμβασης. Δηλαδή, επειδή ήταν ένα έργο που μελετήθηκε σωστά και επί χρόνια, εντάξει, καθυστερήσαμε λίγο στην κατασκευή γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει κάποια στιγμή ότι περιώθηκε και παραδόθηκε. Και επειδή δώσαμε και ιδιαίτερο βάρος, όχι μόνο στην κυκλοφοριακή διαχείριση, αλλά δώσαμε και ιδιαίτερο βάρος και στην υδραυλική διαχείριση. Και επειδή έτυχε και βρέθηκα εκεί προχθές κατά τη διάρκεια της μεγάλης πλημμύρας, θα σας διαβεβαιώ και το γνωρίζουν και οι τοπικοί, ας πούμε, ότι δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Διότι κάναμε πολύ έτσι σοβαρά δίκτυα, συνδέσαμε όλα τα όμβρια της περιοχής με μεγάλους αγωγούς, τα περάσαμε κάτω από τον Παφέ και παρότι εκεί πέρα είναι χαμηλή περιοχή το Καλοχώρι και δεν έχει και πολύ καλή απορροή προς τη θάλασσα, εν τούτης τα υδραυλικά έργα αντέξαν και ανταποκρίθηκαν με απόλυτη επάρκεια. Δηλαδή κανείς δεν κατάλαβε εκεί ότι έβρεξε προχθές σε τόση ένταση. Άρα ό,τι αυτό γίνεται... Αυτό σημαίνει, απλά ελληνικά, ότι πρέπει να γίνονται έργα έτσι με σκέψη, με τάξη, με σοβαρές μελέτες, να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες μηχανικούς. Είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο οι μελετητές, οι συνάδελφοι, έτσι το λέω με τα λόγου γνώσης. Και μέσα από το επιμελητήριο που είσαι αντιπρόεδρος, ξέρεις μέσα τι γίνεται, ναι. Πόσοι είστε στο επιμελητήριο, μάλλον πόσοι μηχανικοί είναι στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά στην κεντρική Μακεδονία είμαστε περίπου 20.000 μηχανικοί συνολικά εγγεγραμμένοι στο τεχνικό επιμελητήριο, στους 7 νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Μεγάλο νούμερο ή μικρό? Νομίζω είναι ψηλό το νούμερο, αλλά όταν είναι περίοδοι σαν αυτή που διανύουμε, που υπάρχει έντονη δραστηριότητα τεχνική και κατασκευαστική, νομίζω υπάρχει τη δυνατότητα για όλους τους συναδέλφους να βρουν έτσι διέξοδο επαγγελματική. Πιστεύεις ότι το κράτος εκμεταλλεύεται σωστά τους μηχανικούς ή τους έχει σε δουλειές οι οποίες είναι πιο πολύ γραμματιακή υποστήριξη για τους παλιούς? Πολύ σωστή ερώτηση. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Πιστεύω ότι πραγματικά δεν αξιοποιούνται οι μηχανικοί όσο θα μπορούσε. Και επίσης πιστεύω ότι έχουμε διωγγώσει πάρα πολύ τη γραφειοκρατική διαδικασία στα έργα, κυρίως τα δημόσια και στα ιδιωτικά βέβαια, αλλά κυρίως τα δημόσια. Και πραγματικά χάνουμε την ουσία των πραγμάτων. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο ευέλικτες, πιο γρήγορες οι διαδικασίες και δίναμε περισσότερο περιθώριο στους μηχανικούς να ασχοληθούν με το τεχνικό αμυγός αντικείμενο, είτε σε επίπεδο μελέτης είτε κατασκευής, θεωρώ ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
Δυστυχώς. Και ένα άλλο. Ναι, σ' ακούω. Ναι, λέω δυστυχώς στην Ελλάδα οι νέοι επιστήμονες, είτε είναι μηχανικοί, είτε είναι δικηγόροι κτλ., κάνουν βοηθητικές δουλειές οι οποίες δεν είναι επί της ουσίας και έτσι τους απομονώνουν, θα έλεγα. Μην τις χαρακτηρίσουμε βοηθητικές δουλειές. Καλύτερα θα προτιμούσα να τις χαρακτηρίσουμε γραφειοκρατικές. Μπράβο. Και άσκοπα γραφειοκρατικές. Και άσκοπα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι άσκοπα γραφειοκρατικές δουλειές και επειδή υπάρχουν πολλές παθογένειες και θα ήθελα να τις μιλήσω στην επόμενη επικοινωνία που θα έχουμε με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπίλια, θα του θέσω κάποιες τέτοιες είδου ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως, κλείνοντας μαζί σου, να μου πεις λίγα λόγια ακόμα για τους νέους μηχανικούς. Εξάγουμε και στο εξωτερικό μηχανικούς. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο εντάχθηκε περίπου στις αρχές του 2010, στις προηγούμενες δεκαετίες, όταν ήταν έτσι σε ένταση η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι κυρίως έτσι φύγανε στο εξωτερικό και σε χώρες, ας πούμε, ανεπτυγμένες, στη Βρετανία, η Γερμανία ή σε μεγάλα projects που γίνονται κάτω στον αραβικό κόσμο. Και η επαφή μου με αυτούς τους ανθρώπους έτσι, μου δείχνει ότι πρώτα απ' όλα έχουν μάθει πάρα πολλά πράγματα επειδή δουλέψαν σε ένα περιβάλλον σύγχρονο από άποψη κατασκευών ενώ σύγχρονο. Και δεύτερον, ότι αυτές οι χώρες πραγματικά εκτιμούν τις δυνατότητες των ελληνομηχανικών, που σημαίνει ότι και στα πολυτεχνία μας γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Με όλα τα προβλήματα και με όλες τις λειτουργίες και με όλες τις ελλείψεις στις υποδομές, παρά τα αυτά και οι καθηγητές στις πολυτεχνικές σχολές δίνουν τον αγώνα τους και προσφέρουν και τα παιδιά μέσα στο πολυτεχνείο πραγματικά και διαβάζουν και εργάζονται και ασχολούνται και με ερευνητικά προγράμματα. Και όταν τελειώνουν τα παιδιά από τις πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδας, το λέω δηλαδή, εγωιστικά το λέω, ότι συγκρινόμενα με παιδιά από άλλα πολυτεχνία σύγχρονων χωρών, πραγματικά υπερέχουν. Μα άμα είναι, δεν... και λίγο το ελληνικό, είναι και λίγο το ελληνικό δαιμόνιο, Δήμο, ξέρεις, που μπορούν να προσαρμόζονται και να είναι ευέλικτοι και να βρίσκουν λύσεις έτσι. Ακριβώς, γιατί και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Δεν πάμε στην πεπατημένη 1, 2, 3, 4, 5. Από το 1 θα πάμε στο 3, θα γυρίσουμε στο 2, θα πάμε στο 7. Έχουμε μια σφαιρική άποψη και όπως πολύ σωστά είπες. Το κακό ξέρεις όμως αυτό, Δήμο, ότι η ελληνική κοινωνία, εμείς οι μεγάλοι ήτεροι, ας πούμε, και οι γονείς μας και εμείς σαν γονείς πλέον μεγαλώσαμε. Πληρώνουμε τους φόρους μας, έτσι, σπουδάζουν τα παιδιά μας με δημόσιες δαπάνες και όταν τελειώνει ένα παιδί από ελληνικό πανεπιστήμιο, ανεξαρτήτως αν είναι μηχανικός ή άλλης ειδικότητας, ενώ τότε είναι η στιγμή που θα πρέπει να τον εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια το ελληνική πολιτεία, έτσι, να αποδώσει τη γνώση του, τότε δυστυχώς αυτό το χάνει, διότι έρχεται ένα ξένο κράτος, ας είναι ανεπτυγμένο, του δίνει καλύτερες αποδοχές και ενώ εσύ έχεις ετοιμάσει έναν εξαιρετικό επιστήμονα, σαν κοινωνία ενώ τον έχεις ετοιμάσει, ξαφνικά να το χάνεις χωρίς να έχεις κανένα κέρδος. Να σου πω το εξής, ότι εγώ αυτό δεν το φοβάμαι τόσο, διότι οι ίδιες οι τεχνικές εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες θα τους ξαναεπιστρέψουν οι πολυεθνικές πίσω στην πατρίδα με άλλους κανόνες οι οποίοι θα έχουν προσαρμοστεί αυτοί οι νέοι επιστήμονες. Και να θυμίσω κλείνοντας ότι δεκαετία του 70, γιατί αναφέρθηκες για τα Εμιράτα και όλα αυτά τα οποία έχουν πάρα πολλές εταιρείες Έλληνες μηχανικούς. Ήταν ο Σκαπανέας, όπου πραγματικά έκανε θράψη σε όλες αυτές τις χώρες τη δεκαετία του 70. Άρα τυχαία δεν έχουμε καλούς επιστήμονες, Μιχάλη Παπαστεργίου. Και, όχι, βεβαίως. Και μια που είσαι και οργανωμένος και στο όργανο εκεί πέρα είσαι αντιπρόεδρος, θέλω να μου πεις ότι πλησιάζουν εκλογές νομίζω τώρα για το επιμελητήριο. Ναι, πλησιάζουν και εκλογές του Εθνικού Επιμελητηρίου. Πότε είναι? Είναι μια καλή ευκαιρία. Είναι την επόμενη Κυριακή στις 19 Μαΐου. Μάλιστα. Έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Επιμελητήριο. Τη Θεσσαλονίκη εκλογές γίνονται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και στους υπόλοιπους νόμους της πρωτεύουσας. Εσύ πιστεύεις, επειδή είσαι ανοιχτό μυαλό, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι νέοι, ειδικά μηχανικοί, μέσα στο επιμελητήριο? Ναι, αυτό το λέω και ξέρετε, εντάξει, ανήκω σε μια συγκεκριμένη παράταξη, δεν έχει σημασία αυτό. Απευθύνομαι σε όλους τους ανθρώπους και κυρίως στους νέους και τους λέω, ελάτε να συμμετέχετε, ασχέτως θα ψηφίσετε. Είναι σημαντικό να υπάρχει ευρεία συμμετοχή, γιατί έτσι δυναμώνει το εθνικό επιμελητήριο, μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό, μπορεί να γίνει πιο απαιτητικό απέναντι στην πολιτεία. Έτσι, με την αποχή νομίζω δεν κερδίζουμε κάτι. Ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα που έχουν εξέλιξη, ναι, και μέλλον.
Λοιπόν... Βεβαίως. Και γενικά, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά. Έτσι. Και δεν είναι ωραίο μόνο να κάθονται απομακρυσμένοι και να σχολιάζουν. Ακριβώς. Ας το κάνουν και αυτό είναι χρήσιμο, αλλά πρέπει να παίρνουν και. Πρέπει να παίρνουν, να έχουν και το θάρρος της γνώμης, έτσι, να κάνουν και την επιλογή και να συμμετέχουν. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι και σε επόμενες εκλογές να είσαι μέσα στο team. Τώρα είσαι αντιπρόεδρος, κάνεις δουλειά, εγώ το γνωρίζω. Ευχαριστώ πολύ. Διότι προέρχεσαι από μια συνοικία πολύ λαϊκή, εκεί στις παραβαρδάριους περιοχές, άρα μπορείς να μοιριστείς τι θέλει ο λαός. Καλή επιτυχία, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστώ. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σας. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Άμα είσαι από λαϊκές συνοικίες, μπορείς να καταλάβεις τι θέλει ο λαός. Γι' αυτό θα πάμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Μετρόπολης 95,5. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Πάρη Μπίλια. Καλησπέρα, κύριε Μπίλια. Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Συνεχίζουμε μια ωραία συζήτηση που ξεκινήσαμε με τον Αντιπρόεδρο Τεχνικού Επιμελητήριου, με τον κύριο και συνεργάτη σας, τον κύριο Μιχάλη Παπαστεργίου, διότι καλείστε τώρα εσείς οι νέοι στις υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας να επαναφέρετε, να την κάνει την πόλη μας πιο ανθρώπινη. Ίσως είστε ο πλέον ειδικός να μας ενημερώσετε για τις εξελίξεις των έργων υποδομών της πόλης αλλά και ολόκληρης Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι γεγονός ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει, έχουν δρομολογηθεί έργα τα οποία πραγματικά θα την κάνουν την πόλη μας πιο ανθρώπινη, πιο ανθεκτική στην κλιματική κρίση. Και βεβαίως ένα πόλο έλξης τόσο για τους επισκέπτες, τους τουρίστες, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας. Βέβαια, αυτά τα έργα, όπως αντιλαμβάνεστε, απαιτούν αρκετό χρόνο για να υλοποιηθούν και είναι λογικό ο κόσμος να αμφισβητεί κατά πόσο μπορούν να γίνουν, πότε μπορούν να γίνουν και αν θα γίνουν κιόλας. Η αλήθεια είναι, συγγνώμη κύριε Μπίλια, είναι ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλά μαζί, γιατί ό,τι δεν έγινε 6 δεκαετίες, καλείστε να τα φτιάξετε σε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ξεκίνησαν να γίνονται πράγματα. Και αν δεν γίνουν και δεν ξεκινήσουν και δεν υποστούμε και αυτά που θα υποστούμε, δεν πρόκειται να υπάρχει εξέλιξη. Έχετε δίκιο, είναι γεγονός ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουν να γίνουν σημαντικά έργα υποδομής πάνω από 30 χρόνια. Αρκεί να σας πω ότι το τελευταίο μεγάλο συγκοινωνιακό έργο υποδομής ήταν η εσωτερική περιφερειακή, η οποία ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε το 1993. Από τότε έχουν περάσει 30 χρόνια, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις στην εσωτερική περιφερειακή. Θυμάστε ότι αρχικά όταν παραδόθηκε σε κυκλοφορία είχε σε όλους τους κόμβους φωτεινούς σηματοδότες. Το 2004 περισσότεροι από αυτούς έκλεισαν και έγιναν οι ανισόπεδοι κόμβοι. Στη συνέχεια έγινε στην δυτική εσωτερική περιφερειακή και εκεί διαμερίσει κυκλοφορία. Παρ' όλα αυτά ο συγκεκριμένος δρόμος όταν σχεδιάστηκε είχε σχεδιαστεί για να παραλαμβάνει πολύ μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο από αυτόν που έχει σημειωθεί τα τελευταία δεκαετία. Και να συμπληρώσω, συγγνώμη. Το ίδιο συμβαίνει και στα έργα της. Κύριε Μπίλια, να συμπληρώσω ότι και το 87-88 όταν ξεκίνησε να γίνει ο περιφερειακός, πάλι υπήρχε αντίδραση από κάποιους που δεν ήθελαν να γίνεται τίποτα. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μειοψηφία κατά την άποψή μου πολιτών που έχουν διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να γίνονται τα έργα. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορεί μια πόλη να μεγαλώνει χωρίς ανάλογα έργα υποδομής. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς που κάποτε αντιδρούσαν στη δεκαετία του 80, τώρα συζητώντας μαζί τους διαπιστώνεις ότι και αυτοί έχουν αναθεωρήσει τις τότε απόψεις τους και έχουν παραδεχτεί το λάθος τους. Κανονικά αυτοί δεν πρέπει να τους χρησιμοποιούν τους δρόμους. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε καθυστερήσει και πάρα πολύ και στα έργα
για ένα δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς. Στην Θεσσαλονίκη, όπως ξέρουμε όλοι, είχαμε το μοναδικό μέσο μεταφοράς, ο οποίος ήταν ο ΑΣΤ, ο οποίος μέχρι το 2010 είναι γεγονός ότι ανταποκρινόταν με μεγάλη επάρκεια στις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει. Λόγω της οικονομικής κρίσης, ο ΑΣΤ περιόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ικανότητα τη μεταφορική του. Έγιναν και λαθασμένες πολιτικές επιλογές κατά την άποψή μου σε αυτό το τομέα, με αποτέλεσμα εδώ και μια δεκαετία να μην έχουμε ούτε ένα σωστό μέσο μαζικής μεταφοράς στην πόλη μας. Στη συμπρωτεύουσα θα λέτε. Το μετρό καθυστέρησε πάρα πολύ σε αυτό και σε αυτή την επιδείνωση της κατάστασης. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε για ποιο λόγο καθυστέρησε το μετρό. Το μετρό νομίζω ότι όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρω πάντως είναι ότι επιτέλους το έργο ολοκληρώνεται. Το Νοέμβριο θα μπουν οι σειρμοί στις ράγες και θα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και εμείς οι πολίτες στην καθημερινότητά μας, γιατί ήδη γίνονται δοκιμαστικές διαδρομές. Τα λεωφορεία πλέον αρχίζουν και αντικαθίσταται με τα καινούργια ηλεκτρικά και αναμένουμε να έρθουν και ακόμα περισσότερα. Υπάρχει ένας ανασχεδιασμός των δρομολογίων, ο οποίος θα εξελιχθεί το προσεχές διάστημα με την ολοκλήρωση και του μετρό, ώστε να γίνει εφικτή η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, οι οποίες θα έχουν στόχο να συμπληρώνουν το μετρό και θα να λειτουργούν με έναν τρόπο συνδυαστικό, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότεροι πολίτες. Και βέβαια αυτό που εκκρεμεί και πρέπει να ανακοινωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να ξέρουμε και πώς θα λειτουργήσει η πόλη τα επόμενα χρόνια, είναι η επεκτάση του μετρό. Γιατί είναι γεγονός ότι το μετρό 9 χιλιόμετρα δεν φτάνουν. Είναι ένα πολύ μικρό τμήμα του πολεοδομικού μας συγκροτήματος. Και αυτό είναι σε μία ευθεία από το σταθμό μέχρι τη Βούλγαρη. Αλλά θα ήθελα να θυμίσω, εσείς τα γνωρίζετε στους ακροατές μας, ότι υπάρχουν πολλές παθογένειες στην πόλη από δρόμους που ανήκουν σε 5 δήμους και περιφέρεια, όπως η Μοναστηρίου, η επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκη Χορτιάτη, που και αυτή ανήκει σε 4 δήμους και στην περιφέρεια, μέχρι δρόμο που είναι κομβικός δρόμος εκεί από τον κόμβο 16 Υπόντου, που ανήκει ακόμα στον ΟΣΕ. Αυτά είναι ανεπίτευτα το 2024 να υπάρχουν τέτοιες παθογένειες. Είναι οι γνωστές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και να πω και το εξής, ότι στους δρόμους αυτούς που αναφέρατε, τους παλιούς επαρχιακούς, οι οποίοι πλέον έχουν χάσει τα χαρακτηριστικά τους. Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Είναι αστικοί δρόμοι. Είναι πολύ δύσκολες και οι παρεμβάσεις σε αυτούς, γιατί όταν έγιναν οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης των Δήμων, δεν προβλέφθηκαν κάποιες ζώνες εκατέρωθεν των επαρχιακών δρόμων που θα λειτουργήσουν ανασχετικά στην κυκλοφορία. Έχει περιοριστεί το πλάτος στην εποχή που κατασκευάστηκε ο συγκεκριμένος δρόμος. Συνήθως οι περισσότεροι από αυτούς κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 50 και του 60 για να εξυπηρετούν τα τότε χωριά που υπήρχαν στην περίμετρο της πόλης. Τα χωριά πλέον έχουν γίνει πόλεις, έχουν πολλαπλασιαστεί οι κάτοικοί τους και καλούνται να παραλάβουν κυκλοφορία με δεδομένα της δεκαετίας του 50 και του 60 και χωρίς να κάνεις και πολλές παρεμβάσεις. Γιατί ξέρετε, όταν σχεδιάστηκαν οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης, κακώς, αλλά αυτή ήταν η νομοθεσία που υπήρχε εκείνη την περίοδο, δεν προέβλεπαν σοβαρές κοινωνιακές μελέτες για να δημιουργηθούν μέσα από τα σχέδια πόλης και καινούργιοι οδικοί άξονες για να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες. Με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται καθημερινά πολλοί συμπολίτες μας, είτε αυτοί μένουν στα Πεύκα, είτε μένουν στο Πανόραμα, είτε μένουν σε άλλες περιοχές που έχουν έντονη οικιστική ανάπτυξη, χωρίς όμως τις απαραίτητες οδικές υποδομές. Ξέρετε κύριε Μπίλια, τώρα θα ξεκινήσει κάποια στιγμή το μετρό, λέμε. Αυτός που έρχεται από Αθήνα, από Λάρισα, από Σύνδο Μάλγαρα Χαλάστρα και θέλει να πάρει το μετρό, είτε από Εύος, πού θα παρκάρει? Θα παρκάρει πού, στη Μοναστηρίου, στη Μιχαήλ Καλού, στη Μαργαροπούλου, πού θα παρκάρει? Υπάρχει ένα σχέδιο για κάποιους σταθμούς αυτοκινήτων, αλλά δυστυχώς αυτό το σχέδιο θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί και ταυτόχρονα με την παράδοση σε λειτουργία του μετρό να είναι έτοιμη και αυτή η σταθμή των αυτοκινήτων. Προς το παρόν αυτό που θα υπάρχει
είναι ένας αρκετά μεγάλος σταθμός της εξυπηρέτησης των αυτοκινητιστών στην περιοχή της Νέας Ελβετίας και παράλληλα συζητιέται στην περιοχή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού σε ένα αρκετά μεγάλο οικόπεδο της ΓΕΑ ΟΣΕ να κατασκευαστεί και εκεί ένας σταθμός αυτοκινήτων για να εξυπηρετεί τους πολίτες οι οποίοι έρχονται στα δύο άκρα της πόλης και θέλουν να μετακινηθούν από εκείνο το σημείο και ύστερα με το μετρό. Αλλά προφανώς αυτό δεν φτάνει. Χρειάζονται και άλλοι τέτοιοι σταθμοί αυτοκινήτων για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τη συνδυασμένη κυκλοφορία. Θεωρώ ότι όταν ανακοινωθούν οι επεκτάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης θα προβλέπονται και κάποιοι τέτοιοι πολυτροπικοί σταθμοί για να μπορούν να εξυπηρετούν τους αυτοκινητιστές. Ήδη θεωρώ ότι και νομίζω ότι θα ανακοινωθεί κιόλας ότι στην περιοχή του νοσοκομείου του Παπαγεωργίου εκεί απέναντι που είναι το στρατόπεδο Καρατάσιο θα προβλεφθεί ένας τέτοιος σταθμός πολυτροπικός για να εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας που θα έρχονται από την είτε από την περιοχή της Βορείου Ελλάδας είτε από την Θεσσαλία μέσω της Εθνικής Οδού να καταλήγουν σε εκείνο το σημείο και από εκεί και ύστερα να μπορούν να πάνε. Θα πρέπει να γίνει όμως και η επέκταση. Θα πρέπει να γίνει και η επέκταση του μετρό μέχρι εκεί σύντομα. Νομίζω ότι θα ανακοινωθούν αυτές οι επεκτάσεις και θα εξελιχθούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι εξελίχθηκε η βασική γραμμή. Γιατί ξέρετε, η βασική γραμμή είχε την αδυναμία από την αρχή ότι ήταν μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης με όλες αυτές τις αδυναμίες, τα γνωρίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως οι επεκτάσεις θα προχωρήσουν πιο γρήγορα και αυτό το επιβεβαιώνει και η επέκταση της Καλαμαριάς που αν είχε ολοκληρωθεί η βασική γραμμή θα είχε παραδοθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς σε λειτουργία εδώ και με 3-4 χρόνια πριν. Αυτό μας κάνει αισιόδοξους ότι τουλάχιστον οι επεκτάσεις που θα ανακοινωθούν θα προχωρήσουν γρήγορα γιατί έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσα από δανειοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει πλέον η τεχνογνωσία, δεν θα υπάρχουν τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στη βασική γραμμή και θα μπορέσουμε το 2030 να έχουμε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης. Μάλιστα, κύριε Μπίλια, μιας που αναφερθήκατε για την Καλαμαριά που είναι ένας παραλιακός δήμος, όλο το παραλιακό μέτωπο έχει φοβερές παθογένειες. Στην παραλία ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, στην κλιματική υπηρεσία, στο λιμενικό, στους δήμους, στην περιφέρεια. Για να γίνει κάτι πρέπει να εγκρίνουν η μία υπηρεσία την άλλη και πάντα κάπου θα υπάρχει ένα έμφραγμα. Αυτά δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Είναι δυνατόν τώρα και να σας πω κάτι. Πάνε και οι δήμαρχοι άπατοι. Διότι δεν μπορούν να κάνουν κανένα έργο. Έχετε δίκιο και είναι κάτι το οποίο το είχαμε εντοπίσει από την περίοδο που ήμουν ακόμα πρόεδρος στο τεχνικό επιμελητήριο και γι' αυτό είχαμε καταστρώσει ένα σχέδιο στο τεχνικό επιμελητήριο το οποίο μετά το μοιραστήκαμε και με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τους δημάρχους που γυπνιάζουμε το θερμαϊκό κόλπο για να κάνουμε την λεγόμενη ανάπλαση και τη δημιουργία ενός νέου παραλιακού μετώπου στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το αγκάλιασε και το υιοθέτησε τόσο ο Περιφερειάρχης ο Απόστολος Τζικώστας όσο και το σύνολο των δημάρχων. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το σχεδιασμό. Είναι γεγονός όμως ότι λόγω των παθογενειών που περιγράψατε προηγουμένως υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν μπορώ να το κρύψω ότι υπάρχει καθυστέρηση σε αυτό το σχεδιασμό. Μα τόσες υπηρεσίες αυτά που είναι μέσα σε αυτό το μέτωπο, πού να συνοηθούν. Παρ' όλα αυτά θέλω να είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι είμαστε κοντά στην έγκριση ενός προεδρικού διατάγματος που θα λύνει όλες αυτές τις παθογένειες που είπαμε ώστε να μπορούμε μετά να ξεκινήσουμε τόσο τις μελέτες που απαιτούνται αλλά και τα έργα για να αποκτήσει επιτέλους ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο η Θεσσαλονίκη από το Αγγελοχώρι μέχρι το Καλοχώρι με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτό που έγινε στη Νέα Παραλία τη δεκαετία του 2000. Η Θεσσαλονίκη
όλοι το γνωρίζουμε ότι έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το θερμαϊκό κόλπο, το παραλιακό της μέτωπο, το οποίο το έχουμε αναξιοποιητό. Είναι ένα πραγματικά διαμάντι για την πόλη της Θεσσαλονίκης που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, αλλά και για να δημιουργήσουμε και τις κατάλληλες υποδομές για να προσελκύσουμε επενδυτές, αλλά και τουρίστες. Μα έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το λέω πολλές φορές, η νεκρά θάλασσα είναι ο θερμαϊκός, να μην κρυβόμαστε. Εδώ ο Δήμαρχος ο Ιγνάτιος ο Καϊτατζίδης προσπαθεί από το 12 να κάνει μία μαρίνα εκεί μπροστά στον Μποέμ, στο Χόντος κτλ. Και βρίσκει συνέχεια εμπόδια. Είμαστε η μοναδική πόλη που έχουμε παραλιακό μέτωπο τόσο μεγάλο και δεν έχουμε μία μαρίνα. Και πάντα, ας πούμε, το λέμε, αλλά δεν... Μα δεν έχουμε πρόσβαση στο... Είμαστε στην καρδιά του κέντρου της πόλης, γιατί πλέον και η Πηλαία είναι κέντρο πόλης, ναι. Και δεν έχεις πρόσβαση στην παραλία. Ναι. Δεν υπάρχει καν η δυνατότητα να δεις το θερμαϊκό κόλπο μέσα από τη συγκεκριμένη περιοχή. Όλες αυτές οι ασυνέχειες και όλα αυτά τα προβλήματα που έχετε περιγράψει θα λυθούν με τη μελέτη και τα έργα που έχουμε στο σχεδιάσει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Απαιτείται λίγο υπομονή και λίγο καλύτερο συντονισμός ώστε να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έχουμε συναντήσει και ήταν αναμενόμενα να συναντηθούν, γιατί ξέρετε είναι πολλοί οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και ο καθένας έχει μια ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από τις εκτάσεις που είναι στην κατοχή τους, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αποσπασματικούς σχεδιασμούς μπορούμε να πετύχουμε κάτι σοβαρό, το οποίο μπορούμε να το αναδείξουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θέλει αρκετή δουλειά σε αυτό το τομέα. Είναι λογικό, μάλλον δεν είναι λογικό θα έλεγα, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι η απόσταση της Θεσσαλονίκης από την Αθήνα, όπου είναι το κέντρο λήψης των αποφάσεων, εκεί έχουν την έδρα τους πολλοί φορείς του δημοσίου, μας δίνει τη δυνατότητα εύκολα να επικοινωνήσουμε και να αντιληφθούν τις ανάγκες της πόλης. Κάνουμε μεγάλο αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι θετικό ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει αυτό το σχεδιασμό και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 2024 θα έχουμε θετικά νέα. Εγώ επειδή από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος και γι' αυτό ομιλώ και μαζί σας, γιατί ξέρω και εσείς ότι είστε αισιόδοξος και παίρνετε αποφάσεις γρήγορες και αποτελεσματικές, θέλω να πω ότι αυτή η δεκαετία ξεκίνησε από το 21 και μετά ανήκει στην πόλη μας. Είναι μια δεκαετία όπου θα γίνουν πολλά έργα στην πόλη, γιατί όπως είπατε η Αθήνα καλός δεν είναι κακός και η Πελοπόννησο καλός έχει γνωρίσει μια ανάπτυξη πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι ήρθε και η σειρά της Θεσσαλονίκης να πάρει την ευθεία της. Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, εγώ θα έλεγα ότι όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει ανάγκη από υποδομές. Είναι γεγονός ότι έχει ένα καλό δίκτυο οδικών υποδομών αυτοκινητοδρόμων η Βόρεια Ελλάδα, αλλά από εκεί πέρα χρειάζεται και άλλου είδους υποδομές για να μπορέσει να αναπτυχθεί, να μπορέσει να προσελκύσει επενδύσεις, για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος, ο νέος κόσμος, οι νέοι επιστήμονες στις περιοχές που μεγάλωσαν, για να μπορέσει να αναπτυχθεί ισόρροπα η πατρίδα μας. Δεν μπορεί να έχουμε ένα μοντέλο δύο μητροπολιτικών τεράστιων περιοχών, μία πολύ μεγάλη είναι η Αθήνα, αλλά και η δεύτερη είναι η Θεσσαλονίκη. Το να αυξάνει το πληθυσμό σε αυτά τα δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα αποβαίνει σε βάρος της οικονομίας, της ποιότητας ζωής των πολιτών και θα πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη με μικρότερους πόλους σε όλη την Ελλάδα. Το γνωρίζω αυτό κύριε Μπίλια και γι' αυτό το αναφέρω, διότι βλέπουμε τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια μπορεί η Θεσσαλονίκη να έχει γίνει ένα μεγάλο, να έχει πολλές δουλειές, flyover, υπογειοποίηση δικτύων, υπόγειοι κάδοι, οπτικές ίνες, αποκετευτικά κτλ. Είναι η πόλη μπορεί να φαίνεται σκαμμένη παντού, αλλά αυτό νομίζω θα φέρει και μια καλή εξέλιξη για να γίνουν αυτά που λέμε όλοι, που λείπουν από την πόλη μας. Κοιτάξτε, οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ μεγάλες και είναι αναγκαία τα έργα. Αυτά επιφέρουν
μια όχληση στους συμπολίτες μας, αλλά από την άλλη... Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Με το πολύ πρόσφατο, το προχθεσινό γεγονός που πλημμύρισε πάλι το κέντρο της πόλης. Και το 18 πλημμύρισε και ναι, όλα αυτά. Κλείνοντας, κύριε... Μαζί με την ΕΙΑΘ, αυτά τα έργα όταν ξεκινήσουν θα επιφέρουν καθυστερήσεις, θα επιφέρει όχληση στους... συμπολίτες μας, τους καταστηματάρχες, αλλά είναι αναγκαία για να σταματήσει να πλημμυρίζει το κέντρο της πόλης. Αυτό που γίνεται τώρα, η υπογείωση δικτύων που γίνεται είναι πάρα πολύ σοβαρό και το περνάνε στα ψηλά γράμματα που ξεκίνησε από το ΣΕΙΣΟΥ και τα λοιπά. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό έργο που κάνει ο ΔΔΕ, η περιφέρεια και όλοι μαζί. Αλλά με δύο λόγια κλείνοντας, γιατί φτάσαμε στο τέλος αυτής της ωραίας συζήτησης, τι βλέπετε για το flyover, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος, θέλει μηνύματα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την Σίγουρα είναι αναγκαίο. Θεσσαλονίκης. Εντάξει, είναι ένα έργο το οποίο έχει αντιδράσεις. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί κατά την άποψή μου δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση στους πολίτες από τους υπευθύνους και είναι ένα λάθος που έχει γίνει. Η μη επαρκής πληροφόρηση, η έγκυρη πληροφόρηση για τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου έργου. Για μένα ένα είναι το ζητούμενο, να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αντί να αντιδρούμε στο σχεδιασμό, θα έπρεπε να αντιδρούμε για τις καθυστερήσεις που πιθανόν υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον και να πιέζουμε όλοι μαζί την πολιτεία, τους αναδόχους, ώστε να ολοκληρώσουν το έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Η ταχύτητα είναι το στοίχημα και εκεί πρέπει να... Η ταχύτητα και όχι οι τρικλοποδιές. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπίλια. Θα τα ξαναπούμε, διότι η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να μαθαίνει, να πληροφορείται. Σωστά τα είπατε, ότι πρέπει όλοι να ζητάμε την ταχύτητα και όχι τις τρικλοποδιές, για να μπορούμε να απολαύσουμε κι εμείς μία πόλη η οποία να είναι ευρωπαϊκή πόλη και να μην είναι μία κυκλοθυμική πόλη γύρω-γύρω από το κέντρο της και να μποτιλιαρίζεται και να πλημμυρίζει κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ήρθε μια σκιά 1,80-1,82, λέγεται Τάνια Μοσκοπούλου και θα σας πει ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Μετρόπολη 95,5, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα στην ηχοληψία ο Γιάννης Οδιτσιράφης, στο production ο Κώστας Χατζηγεωργίου και στη γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Το Μετρόπολη 95,5 είναι πάντα μέσα σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Έτσι εξασφάλισε εισιτήρια για το μεγάλο τελικό του Conference League στην Αθήνα μεταξύ της Φιωρεντίνα και του Ολυμπιακού. Μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολη 95,5 και ακολουθήστε τη διαδικασία σχετική ανάρτηση. Τα εισιτήρια του τελικού έχουν γίνει ήδη sold out, όχι όμως για τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Φίλες και φίλοι, μην χάνετε αυτή την ευκαιρία. Δεν γίνονται κάθε μέρα τελικοί στην χώρα μας. Αφού το Μετρόπολης μας δίδει αυτή την ευκαιρία, ακολουθήστε όλη αυτή την σχετική διαδικασία. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Τα φώτα έκλεψαν το μπάσκετ και το ποδόσφαιρα. Η πρόκριση δύο ελληνικών ομάδων για το Final Four του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αλλά και η πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό της Conference League, δεν μας αφήνουν αδιάφορους. Καταρχάς θα πρέπει να συγχαρούμε και επιπλέον να αναρωτηθούμε και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα ευρωπαϊκό τελικό στη χώρα μας, για να μην μπορούμε τα τελευταία χρόνια να διοργανώσουμε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Θα μου πείτε, όλα στην Ελλάδα είναι ένα ζάρι. Καλή επιτυχία και στη Μαρίνα Σάτι. Πολλά τα ερωτήματα γι' αυτό. Θα βάλουμε συζήτηση ανθρώπους του ποδοσφαίρου για να μας διαφωτίσουν για τους τελικούς, αλλά και την εξέλιξη των play-off.
Ο πρώτος φιλοξενούμενος για αυτά τα θέματα είναι ένας σοφός του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι θα τον ονομάσω, τον Κούλη Αποστολίδη. Καλησπέρα αγαπημένε φίλε Κούλη Αποστολίδη. Γεια σου, καλή σου μέρα, καλή μέρα σε όλους. Σε ευνηδίασαμε τη λέξη σοφός. Εντάξει, νομίζω σήμα λόγου είναι αυτό και τίποτα παραπάνω. Όχι, έχεις και την παιδεία, έχεις και τα χρόνια στην πλάτη που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, αλλά ποτέ ο Κούλης Αποστολίδης δεν άφησε ούτε ένα αιχμηρό στοιχείο για την προσωπικότητά του, αλλά και για τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο που υπηρέτησες. Εντάξει, το καθήκον μας κάναμε και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όταν τα φώτα όλης της Ευρώπης στρέφονται σε τρεις πόλεις που οργανώνουν τελικό, έχει ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον για την πατρίδα μας να διοργανώνει τελικό, και μάλιστα όταν συμμετέχει και μια ελληνική ομάδα. Συμφωνείς, Κούλη Αποστολίδη? Κοίταξε, οπωσδήποτε η εκδήλωση της διοργάνωσης ενός τελικού ευρωπαϊκού σαφώς είναι πολύ μεγάλο γεγονός και νομίζω ότι είναι όχι απλά υποχρέωση, αλλά είναι τιμή και συμφέρον γενικότερα για την ομάδα που συμμετέχει στον τελικό και την Ελλάδα, το να διοργανώνεται ένας τελικός εδώ στη χώρα μας. Και νομίζω ότι όλοι από την πλευρά του καθένας θα πρέπει να φροντίσουν, να μεριμνήσουν, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επιτυχία αυτή η εκδήλωση, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι οπωσδήποτε θα προσθέσει στη χώρα μας και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα. Όπως ακριβώς, η Ελλάδα το 2004 διοργάνωσε αγώνες Ολυμπιακούς. Θεωρώ ότι ναι, θα πρέπει να ζουμάρουμε σε αυτό εδώ το θέμα και μετά από 20 χρόνια να μπορούμε να είμαστε ικανοί να κάνουμε και ένα τελικό όπως είναι το Conference, αλλά και γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Βλέπετε, τα τελευταία χρόνια αλλάζει το γήπεδο από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλάζει η πόλη κτλ. Γιατί να υπάρχει αυτή η παθογένεια, κύριε Αποστολίδη? Κοίταξε Δήμο, το να ζεις, να λειτουργείς και να φτιάχνεις πράγματα σαν πόλη, σαν κράτος κτλ. Είναι καθαρά θέμα το πώς είναι οργανωμένο ένα κράτος και το πώς λειτουργεί και τι κανονισμούς έχει και πώς στηρεί αυτούς τους κανονισμούς. Και πώς οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται σε μια τέτοια περίπτωση κάνουν το καθήκον τους. Όπως ξέρουμε όλοι μας, στις ευρωπαϊκές χώρες, όταν γίνεται ένας τελικός κυπέλλου, παραδείγματος χάρη, αυτό είναι καθορισμένο από την προκήρυξη του πρωταθλήματος, το πού θα γίνει, πότε θα γίνει, με τι συνθήκες θα γίνει κτλ. Επίσης και στην Ελλάδα υπάρχει προκήρυξη, όπως υπάρχει προκήρυξη πρωταθλήματος, υπάρχει προκήρυξη κυπέλλου, η οποία λέει σαφώς τι πρέπει να γίνει. Απλά, τι είναι αυτό που το φρενάρει? Το πέρδημα γίνεται γιατί δεν εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Δηλαδή, από τη μία είναι η διοργανώτρια αρχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν πρόκειται για κύπελλο Ελλάδος είναι η ΕΠΟ, ενώ τώρα στο τελικό του κυπέλου, της Conference League, αρμόδια και υπηρεσία που διοργανώνει, η διοργανώτερη αρχή είναι η UEFA. Η ΕΠΟ λοιπόν, παρόλο το λέει στην προκήρυξή της, δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Γιατί μπαίνουν μέσα θέματα όπως φερρυπίν τάξεως. Η αστυνομία, ας πούμε, δηλώνει ότι, ξέρεις, σε μια συγκεκριμένη πόλη με συγκεκριμένες συνθήκες δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειας. Συγγνώμη, κύριε Αποστολίδη, όταν βγαίνει αυτή η προκήρυξη δεν ενημερώνονται όλοι οι φορείς? Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Τώρα η προκήρυξη π.χ. έγινε, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Φτάσαμε Μάιο και ακόμα
ρωτάμε πού θα γίνει και πότε θα γίνει και πώς θα γίνει. Νομίζω αυτό είναι ντροπή. Ακριβώς εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή δεν εφαρμόζονται αυτά τα οποία αποφασίζονται. Εδώ αυτή είναι η διαφορά με, το, ξέρω, με τα άλλα κράτη έξω στην Ευρώπη, που αυτά τα οποία αποφασίζονται και δημοσιεύονται εξ αρχής εφαρμόζονται. Πραγματοποιούνται, εφαρμόζονται. Μάλιστα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη το θέμα της ασφάλειας, γιατί περί αυτού πρόκειται καταρχάς και βασικά για το θέμα, μιλάμε τώρα για το Κύπρο Ελλάδος, έτσι. Μάλιστα. Το θέμα της ασφάλειας της διοργανώσεις του αγώνα θα μπορούσε κάλλιστα να μην ασχοληθεί καν η αστυνομία στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει αστυνομία σε γήπεδα. Εκεί το θέμα της ασφάλειας του γήπεδου, κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι 100% των ομάδων, της ομάδας που διοργανώνει το παιχνίδι στο γήπεδό της και της ομοσπονδίας. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες security που αναλαμβάνουν αυτή τη δουλειά κτλ. Ακριβώς κύριε Αποστολίδη, όπως το λέτε, η αστυνομία δεν είναι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών. Ακριβώς. Δήμο, αλλά βλέπεις τι γίνεται σε πολλά παιχνίδια και όχι μόνο σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Τι τμήμα της αστυνομίας ασχολείται με τα παιχνίδια αυτά. Παραλύει η χώρα. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας για μέσα στα γήπεδα. Είναι ιδιωτικές εταιρείες και εν πάση τόσο οι εταιρείες έχουν την ευθύνη του να προστατεύσουν τον χώρο τους. Εκτός γηπέδου βεβαίως, εντάξει, κύριε, θέμα αστυνομίας. Ναι, φυσικά. Θα ήθελα έτσι... Αλλά μετά, εκτός αυτού υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπαίνουν στο παιχνίδι της απόφασης, που θα γίνει, πώς θα γίνει, με κόσμο, χωρίς κόσμο κτλ. Που είναι αυτή το θέμα του χουλιγανισμού, της βίας σε αθλητικούς χώρους και κυρίως σε ποδοσφαιρικά γήπεδα και κυρίως σε μεγάλους αγώνες, σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, όπου πλέον έχει καταντήσει ένα θέμα που το ζήσαμε και πέρσι, το ζούμε και φέτος και φτάνει η ημερομηνία του αγώνα και δεν ξέρουμε ακόμα που θα παίξει το τελικό. Ενώ, για να έρθουμε τώρα στην περίπτωση που μας αφορά τώρα για το τελικό του Conference League στην Αγία Σοφιά, νομίζω ότι επειδή ακούω, διαβάζω πράγματα, ότι ξέρω εγώ μήπως αλλάξει η έδρα τελευταία στιγμή και πάνε στην Βουδαπέστη, ας πούμε. Όχι, αυτό είναι μεγάλη ήττα, κύριε Αποστολίδη. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι γελίο, με συγχωρείτε. Ακριβώς. Είναι γελίο το να επιτρέψουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύω ότι αυτό η όλη διοργάνωση θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Θα σεβαστεί και ο Ολυμπιακός κυρίως, και το έχει δηλώσει αυτό, και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Θα σεβαστεί την έδρα της ΑΕΚ, την Αγία Σοφιά, γιατί είναι ανθρώπινο και πρέπει να το σεβαστεί. Και θα είναι οδυνηρό πάρα πολύ για τη χώρα μας και για το ύμα του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Τελευταία στιγμή η UEFA να αναγκαστεί να αλλάξει την έδρα και από την Φιλαδέλφια να το πάει, ξέρω εγώ, στη Βουδαπέστη ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι ήττα, μεγάλη ήττα, κύριε Αποστολίδη. Ακριβώς. Που ξεπερνάει τα ποδοσφαιρικά όρια. Επίσης, για μένα είναι αδιανόητο ποδοσφαιρικός αγώνας χωρίς κόσμο. Δηλαδή έλεος. Συμφωνώ. Ειδικότερα τέτοια σημασία αγώνες, έτσι. Που πρέπει να είναι πανηγύρι και όχι... Ακριβώς, γιορτή. Αυτό το βάσανο που γίνεται κάθε φορά. Κάντε μία πρόβλεψη για το τελικό του Conference League. Να σου πω, πιστεύω ότι ένας τελικός είναι πάντα ένας τελικός. Ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι δυνατό να συμβεί, σε αυτές τις περιπτώσεις... Μία-δύο φάσεις, ξέρω εγώ, υπέρ ή κατά, βοηθήσει δεν βοηθήσει μπάλα, μπορεί να πάρει το παιχνίδι από τη μία πλευρά ή προς την άλλη πλευρά. Θεωρώ όμως ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση, έχει την δυνατότητα να το κερδίσει το παιχνίδι αυτό και προσωπικά, ασχέτως αν είναι ο Ολυμπιακός, από τον οποίο έχουμε τόσα παράπονα εδώ και πολλά χρόνια και τώρα, προσωπικά θα χαρώ πολύ αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο. Κύριε Αποστολίδη, όπως το είπατε,
Θα χαρούμε να πάρει η ελληνική ομάδα τον τίτλο, αλλά αφού πρώτα χάσει αύριο από τον ΠΑΟΚ. Α, αυτό είναι άλλο καπέλο. Έτσι, μπράβο. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση της. Το θέμα του conference είναι θέμα... Μπράβο, Ελλάδος, ναι. Και θα μας βοηθήσει γενικότερα σαν ομάδες, αλλά βεβαίως, και σαν image. Βεβαίως. Από εκεί πέρα όμως το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα αύριο είναι άλλο καπέλο και θα μου επιτρέψουν οι φίλοι Ολυμπιακοί να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι θα τους κερδίσουμε. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει για να πάει, να πάει με το χειροκρότημα όλων των οπαδών στο Conference League. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστολίδη. Να έχετε καλά, υγεία καλά, και να χαίρεστε την κάθε μέρα. Ευχαριστώ. Ξεχωριστά. Να είστε χαρούμενος. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά σου. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, και επειδή θέλω να ακούσω απόψεις από ανθρώπους που είναι ειδικούς, ανθρώπους που συμμετείχαν σε ευρωπαϊκούς αγώνες, σε τελικούς, σε ανθρώπους που πραγματικά το πέρασμα από το ποδόσφαιρο δεν αφήσανε ασυγκινητούς, θα πάμε και θα φιλοξενήσουμε τον Δημήτρη, τον φίλο μου τον Τάκη τον Νικολούδη, ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από τον Ηρακλή, πήγε στην ΑΕΚ, πήγε στο Ολυμπιακό, συμμετείχε σε πολλούς ευρωπαϊκούς αγώνες και σε πολλούς τελικούς. Καλησπέρα Δημήτρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα ένα οξύμορο θέμα. Απ' τη μια θέλουμε να κάνουμε τον τελικό Conference League, ο οποίο είναι υποχρεωμένο να το κάνουμε, διότι δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό μας ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτός ο τελικός. Και απ' την άλλη δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, γιατί άλλες φορές λέμε με κόσμο, άλλες φορές χωρίς κόσμο, άλλες φορές σε άλλη πόλη κτλ. Ποια είναι η τοποθέτησή σου, Δημήτρη? Σίγουρα νομίζω το πιο ευχάριστο είναι ότι έχουν ανέβει οι ομάδες μας, έχουν οποιαδήποτε ομάδα, έχουν πάρει την, όχι την κατηγορία προς τα πάνω, την άλλη φορά, ναι. Και νομίζω μπορούν να ξεπεράσουν οποιαδήποτε εμπόδια μπορούν να βγουν. Και θέλω να πιστεύω ότι είναι ολοφάνερο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο αρχίζει και εξελίσσεται ακόμη καλύτερα. Δηλαδή αυτό που είχαμε, που έφτασε στο αποκορύφωμα το 2004, να πάρουμε ευρωπαϊκό τίτλο και μετά να κατηφορίζει και να κατηφορίζει, λες έπιασε πάτο και αρχίζει να ανηφορίζει τώρα σιγά σιγά. Ακριβώς. Άρχισε τώρα η ανάσα, είναι ότι θα πάμε καλύτερα, διότι όταν παίζει μια ομάδα, νομίζω όλοι αυτοί που αγαπάμε το ποδόσφαιρο θα το δούμε με μεγάλο μεράκι και με μεγάλη αγάπη. Με θετική άποψη να πούμε. Ναι, ναι. Για πες μου λίγο έτσι τα προγνωστικά σου για τον τελικό καταρχάς. Τελικό είδαμε νομίζω κάποια παιχνίδια. Είδαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Νομίζω παίζεται 50-50. Λες για τον ίσως και περισσότερο, γιατί εφότου κατόρθωσε να τους πάρει και μέσα στη Λεωφόρο, ήταν μεγάλο επίτευγμα. Είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο ο Άρης. Για τον Conference League, για τον τελικό. Αυτό πιστεύω ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί μετά από προσπάθειες και μεγάλα ανεβάσματα, κατεβάσματα, με αλλαγές προπονητών, με στήριγμα από τη διοίκηση κτλ., κατόρθωσαν να πάνε σε ένα σημείο που να μπορεί να λέμε σήμερα να είμαστε περήφανοι για αυτή την ομάδα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία μέχρι τα Χριστούγεννα είχε αμφισβητηθεί αν θα τερματίσει και όλα στην πεντάδα, και ξαφνικά πάει τελικό ευρωπαϊκού Conference League. Δεν είναι πολύ σοβαρές αυτές οι εξελίξεις θετικές για το σωματείο? Δεν σ' άκουσα τώρα τελευταία, συγγνώμη λίγο. Λέω, ακούω ότι είσαι πάντα ενεργός, πάλι στα γήπεδα να είσαι πάλι, Όχι, όχι, για πες μου. Λέω ότι ενώ η ομάδα του Ολυμπιακού μέχρι και τα Χριστούγεννα αμφισβητήθηκε αν θα είναι στην πεντάδα, τελικά έφτασε τελικό να παίζει τελικό ευρωπαϊκού του Κόφανας Λίγου. Ναι, αυτό είναι το μεγαλείο του ποδοσφαίρου, αυτό είναι το μεγαλείο του προπονητή, αυτό είναι το μεγαλείο της διοίκησης. Και πιο μεγάλο μεγαλείο είναι οι παίκτες που παίζουν και αγωνίζονται. Βρέθηκε νομίζω οι παίκτες που χρειαζόντουσαν, οι παίκτες που ήταν έτοιμοι να δώσουν τα πάντα και να
πάρουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είχαν μέχρι πρόσφατα. Και νομίζω, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε από Τουρκία που περάσαμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, εγώ μπορώ να λέω περάσαμε ή οτιδήποτε, αλλά ξέρεις ποια είναι η ομάδα μου, ξέρεις ποια είναι, αλλά αγαπώ και τον Ολυμπιακό. Δεν έχει σημασία, η επιτυχία η δικιά σου σαν Τάκης Νικολούδης ήταν από όπου πέρασες πήρες τίτλους. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Λοιπόν, πες μας τώρα, επειδή εμείς θα χειροκροτήσουμε την ελληνική ομάδα για το Conference League, αφού πρώτα φάει μια πεντάρα αύριο από τον ΠΑΟΚ. Αυτό το περίμενα ότι αυτό το περίμενα ότι θα μου το πεις. Δεν νομίζω να είναι τόσο απόμακρο το ένα με το άλλο, ναι. Αλλά όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Αλλά έμεινε εντυπωσιασμένος όταν βλέπεις καλό ποδόσφαιρο και βλέπεις τώρα να μπαίνουν κάποια 6 γκολ, να βλέπεις κάποια στιγμή τον ΠΑΟΚ τότε με το Κωνσταντέλια μέσα στο Καρατσκάκι να τρώει 4 γκολ. Ναι. Έχει αναδυτιμάσει το ποδόσφαιρο και πολλά παιχνίδια έχουν γίνει τα οποία κερδίσαν τις εκτιμήσεις του κόσμου και την αγάπη. Και όλα αυτά, όλα αυτά που λες έχουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον απλό φίλαθλο. Όταν είσαι σε δυναμική που να μπορέσεις να κερδίσεις, να φτάσεις τόσο ψηλά, μέχρι πρότινος πεδαγοδρομούς Ολυμπιακός και γενικά η διοίκηση και οι πάντες. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο έπεσε πάνω, γιατί θαυμάζουμε το τι μεγαλείο γίνεται αυτή την περίοδο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον Δημήτρη τον Νικολούδη, στα 5x5 βρισκόμαστε κάθε μέρα? Τακτικότατα, ναι. Και μαθαίνω ότι απέκτησες και δικιά σου πεντάδα, σε εγγόνια. Εντάξει, ναι, την έχουμε την πεντάδα, ναι. 5 εγγόνια ο Νικολούδης. Ναι, υπάρχουν, ναι. Είναι καλός coach ο Νικολούδης στα εγγόνια? Στα εγγόνια, ναι. Μπράβο ρε Δημήτρη. Εγώ ξέρεις γιατί σε χαίρομαι? Γιατί ενώ έκανες καριέρα στην Αθήνα, στο λεκανοπαίδιο που λένε, πήρες... ήρθες επαγγελματία. Έχω μία δυναμία. Είμαι Μακεδόνας με τα μπούνια που λένε. Ήρθες επαγγελματικά, ενώ ήξερες τις παθογένειες της πόλης μας, τις επαγγελματικές παθογένειες, ήρθες και έστεισες στο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όπου και να ήσουν. Μόλις τελείωσα από την ΑΕΚ τη δεύτερη φορά, ναι. Αφού τελείωσα και με τον Ολυμπιακό, πρώτα με την ΑΕΚ, μετά δύο φορές. Λοιπόν. Ήθελα να επιστρέψω πίσω και το έκανα το δυνατό γρηγορότερο, γιατί ήθελα την πόλη μου. Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι εδώ μεγάλωσα. Εγώ σε συγχαίρω για την απόφαση αυτή που πήρες, διότι ξέρω πολύ καλά, σαν επιχειρηματίας, αν καθόσουν στο λεκανοπαίδιο θα ήσουν 10 φορές πιο δυνατός, αλλά πίστεψες ότι, και μάλιστα ήσουν από τους πρώτους που έκαναν γήπεδα 5x5. Ναι, ήταν, το κλεψά και από Αμερική αλλά και από το Ρότσα, που ήταν ο πρώτος που έκανε γήπεδα στην Αθήνα, και ήταν μια καλή αφορμή να κάνω, με κάποιες δυσκολίες, νομίζω είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, και τα παιδιά μου που πορεύονται με αυτό το στοιχείο του ποδοσφαίρου, ας πούμε. Ναι, αλλά δούλεψες. Αν είναι μπασκετική αυτή. Ναι, αλλά δούλεψες, λέω. Ναι, εντάξει. Τρέξαμε, παλέψαμε και δικαιωθήκαμε. Μπράβο. Λοιπόν, το μεγαλύτερο εγγόνι πόσο είναι τώρα σε ηλικία? Κοριτσάκι είναι γύρω στα 16-17. 16 χρονών, κοπέλα είναι αυτό? Κοπέλα και παίζει βόλεϊ στον Άρη. Μπράβο, και το μικρότερο? Το μικρότερο είναι η Ισαβέλα, η οποία είναι 1,5 χρονών, το οποίο είναι όλο χορούς. Όλο χορούς, μάλιστα. Ναι. Μπράβο, είναι ρε Δημήτρη. Τσαχπινούλα. Μπράβο. Σε συγχαίρω, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, γιατί είσαι καλός οικογενειάρχης. Ο Νικολούδης, εκτός από τα 2 αγόρια, έχει και 5 εγγόνια. Μπράβο, συγχαρητήρια Δημήτρη. Να είσαι καλά, φίλε. Να έχεις υγεία. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, και να δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Από εδώ και πέρα θα δούμε ακόμη καλύτερα παιχνίδια, και τα έχουμε ολόψυχα. Όπου είναι ελληνικό στοιχείο, όπου είναι οπαδικό στοιχείο, όπου είναι ο ΠΑΟΚ, όπου είναι οι ομάδες που μπορούν και είναι στην πόλη μας, ακόμη περισσότερο.
Έτσι. Εγώ θέλω να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στην ηρωίδα τη Σούλα που τόσα χρόνια άντεξε τρεις άντρες. Εντάξει, λίγο δύσκολη είμαστε. Θεωρητικά, έτσι. Να είσαι καλά. Το αφεντικό, ξέρουμε ποιο είναι το μεγάλο αφεντικό. Έτσι, μπράβο. Το αφεντικό στο σπίτι. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου. Μετρόπολης 95,5, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Δεύτερη θεματολογία είναι το ποδόσφαιρο, ο τελικός του Conference League, ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος και φυσικά και ο αυριανός αγώνας που πραγματικά έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, για την ομάδα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Σε αυτό το σημείο θα βάλω στη συζήτηση έναν παίκτη ο οποίος έπαιξε και πολλούς τελικούς, ένα παίκτη ο οποίος είχε μια μοναδική εμφάνιση να είναι αντίπαλος με τον Μαραντόνα και να υπάρχει μια φωτογραφία η οποία έχει αφήσει ιστορία. Είναι ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης. Καλησπέρα Κυριάκο. Καλησπέρα Δήμο και σένα και στους ακράτες. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω τη συζήτηση για τη θεματολογία μας, προχθές στα γενέθλιά σου μάλιστα και χρόνια σου πολλά, χάσαμε τον φίλο μας, τον Γκούλη, τον Κωνσταντίνου, τον Γκούλη από τους Αμπελόκηπους. Ξέρω πόσο φίλος σου ήταν και πόσο φίλος μας ήταν και μάλιστα ενώ σε πέραμε να σε ευχηθούμε, εσύ ήσουν στην κηδεία. Δυστυχώς η ζωή, δυστυχώς έχει αυτά τα πράγματα, υπάρχει χαρά και η λύπη. Έφυγε ένας φίλος, δυστυχώς πολλοί φίλοι μας φεύγουν από κοντά μας από τον καιρό και αυτό είναι άσχημα. Για τον Γκούλη δεν χρειάζεται να πούμε ότι ήταν μια ηγετική μορφή, ένας καθαρό ένας και φίλος του ΠΑΟΚ, τι έδωσε για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ αλλά και για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και την τοπική κοινωνία των Αμπελοκηπών. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όταν είσαι ποδοσφαιριστής, όταν ήταν άνθρωποι σαν τον Γκούλη έξω από τα τερέν, νιώθατε εσείς μια ασφάλεια, οι ποδοσφαιριστές? Σίγουρα. Ο Γκούλης πρώτα απ' όλα ήταν φίλος, ήταν ο συνδυασμένος με την έννοια αυτή. Και οι παλιοί όλοι. Εντάξει, είχαμε και το ταντού, είχαμε και τα καταλάβαινες, είχαμε και το πέσιμο, δηλαδή πηγαίναμε καλά. Αλλά ο Γκούλης ήταν κάπως διαφορετικός. Δεν θα πω, ήταν ωραίες χρονιές, ωραία χρόνια, ζήσαμε και. Και χαρές και λύπες μαζί μόνο τον κόσμο και μαζί και με τον Γκούλη. Μάλιστα. Αλλά έφυγε και ο Νίκος Τζαράς, φύγανε πολύ και ο Μίμης ο Γοτόπουλος, που ήταν παοξίδες, που ήταν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για αυτοί οι άνθρωποι. Και όχι μόνο, εσύ τους έζησες και από το αθλητική πλευρά, αλλά τους έζησες και από την πολιτική πλευρά, που συνεργάστηκες και με τον Μίμη τον Φωτόπουλο όταν ήσουν στην περιφέρεια. Και γενικά άνθρωποι που είναι γύρω μας και φεύγουν βλέπεις την πραγματικότητα με άλλο μάτι από το σίγουρα. Να ακούς γενικά. Σίγουρα. Αλλά έχει τα δικά του βιώματα με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά Κυριάκο Αλεξανδρίδη, επειδή είπα στην εισαγωγή μου, είσαι από τους ανθρώπους που παίξανε ποδόσφαιρο, μάλιστα έπαιξες με μεγάλες ομάδες εκείνα τα χρόνια, οι ελληνικές ομάδες και κυρίως ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Μπάγκερ, έπαιξε με Άιντραχ, έπαιξε με Βέιλ, έπαιξε με Νάπολη όπου ήσουν αρχηγός και μάλιστα έχεις και μια ιστορική φωτογραφία με τον Μαραντόνα με την οποία φανέλα την έξα έμαθα ακόμα και την κρύβεις. Κρύβεται, τι ακαρβού, είναι ένα κοιμήλιο, υπάρχει σημαντικό, εντάξει, σημαντικό. Μα όχι, κάποια πράγματα βλέπεις, ενώ εκείνη την εποχή μπορεί να τα περνάς έτσι πιο ξόφαλτσα, αλλά η εξέλιξη τι γίνεται. Δήμο μου, όταν παίζαμε εμείς δεν ξέραμε ποιοι ήμασταν, όχι μόνο εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου, από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι, σωστά. Που είχαν μια μεγάλη προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βλέπεις αυτό με τα χρόνια, με την εκτίμηση και το σεβασμό που σε δείχνει ο κόσμος. Επειδή είσαι έμπειρος και στην κοινωνία, δεν είσαι άτομο το οποίο είσαι κλεισμένο στο σπίτι, έχεις ζήσει τα πράγματα από όλες τις μπάντες, θεωρείς ότι μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό Conference League και πρέπει να τον κάνουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό Κυπέλλου Ελλάδος? Γιατί αυτό? Αυτό είναι τραγικό τώρα, αυτό είναι γελίο. Αν δεν μπορούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας πρώτα σαν κυβέρνηση, πρώτα σαν πολιτεία και μετά οι ομάδες, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή μας έρχεται μπροστά μας αυτά που λένε, φοβούνται οι διάφοροι. Θα γίνουν επεισόδια, που επεισόδια θα γίνουν παντού και όταν θέλεις να τα αφήσεις. Όταν θέλεις να τα αφήσεις και να πηγαίνει από χρονιά σε χρονιά. Δηλαδή φέτος πώς θα δούμε
στο Βερολίνο, στο Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό και τον άλλο ομάδο να συνεπάρχουν σε μία πόλη για 3-4 ημέρες. Ακριβώς. Πώς βλέπαμε εμείς... Ναι, πώς... εγώ λέω, είναι μία γιορτή, αντί να είναι γιορτή, εμείς την κάνουμε να είναι μία κακή... να είναι μία κακή ημέρα για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυσφήμιση. Λοιπόν... Ναι. Δηλαδή, αντί να είναι γιορτή, εμείς το κάνουμε να συζητάμε κάθε χρόνο γιατί δεν γίνεται ο τελικός με κόσμο. Αν είναι δυνατόν, ας φύγουν οι κακοί. Για τους λίγους δεν βλέπουν οι πολλοί. Και αυτό κάθε χρόνο είναι τα ίδια πράγματα. Άμα δεν είστε ικανοί, να παραιτηθείτε και να μην διοικείτε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όποιοι είναι, όποιος είναι. Όπως η ελληνική αστυνομία ακόμη. Όπως το λες. Τι να έχεις αυτή τη θέση. Εσύ που ήσουν ποδοσφαιριστής, χωρίς οπαδούς δεν είναι σαν βουβό κινηματογράφο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για τον ποδοσφαιριστή, για τον αθλητή, να μην έχει θεατές. Αυτό που ομορφαίνει όλο αυτό το κομμάτι είναι ο κόσμος. Ο κόσμος. Χωρίς κόσμο δεν γίνεται τίποτα. Μπράβο. Πες μου λίγο, θέλω να κάνεις μια πρόβλεψη τώρα για το τελικό του Conference League. Εντάξει, τελικός είναι, δεν μπορεί να κάνεις προβλέψεις. Το Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ψυχολογία. Γίνεται πρώτη φορά στην ιστορία για να παίξει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Συγχαρητήρια κιόλας που είναι στο τελικό. Από εκεί και μετά όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Και ας μην το βλέπουμε κοντά, δηλαδή με κοντό μυαλό. Μακάρι για το ελληνικό ποδόσφαιρο να υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία. Και αφαίρεται να την εκμεταλλευτούμε. Αλλά είναι το τραγκελαθικό αυτό που έλεγε τα μέσα του Ολυμπιακού σήμερα να βομβαρδίζουμε για τοξικότητα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιος θα βγει πρωταθλητής, είμαστε μια εβδομάδα πριν ποιος θα βγει πρωταθλητής. Νομίζω ότι εμείς κάνουμε αυτοί οι άνθρωποι, οι δίθεν άνθρωποι του ποδοσφαίρου, βγάζουμε την τοξικότητα και το να μην έρχεται ο κόσμος και να χλεβάζει και να είναι αρνητικοί για όλους εμάς που ζούμε από αυτό το χώρο. Να μην μπορούμε να πάμε να δούμε ένα παιχνίδι σε ένα άλλο γείτονα. Γιατί θέλουν οι μερικοί. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να είσαι πάντα πρωταθλητής. Και η Μπάγκερ σήμερα στη Γερμανία χάσε τα πάντα. Δηλαδή είναι μεγάλη ομάδα, ή δεν είναι καλοί προπονητές, είναι καλός παίκτης προς Θεού. Δεν μπορεί να τα παίρνεις πάντα ο ίδιος. Έτσι. Το βλέπεις και σήμερα και το Ικέι Ντόρτμουντ. Σήμερα είναι στο τελικό. Πέρυσι έχασε την τελευταία αγωνιστική μέσα στη Γερμανία στην Bundesliga το πρωτάθλημα και το πήρε με ισοβαθμία η Μπάγκερ. Και σήμερα είναι στο τελικό του Champions League. Δεν διαλύθηκε. Εδώ θα βγάζαμε φαντάσματα, θα βγάζαμε εικασίες. Γιατί ο κάθε ένας βγαίνει σήμερα στο ελληνικό ραδιόφωνο όπως καλή ώρα και εγώ και αρχίζω και κατηγορώ. Το κατηγορώ είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ξέρεις τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον ελληνικό αθλητισμό που μας χαρίζει τόσες μεγάλες στιγμές σήμερα. Και δυστυχώς πάντα υπάρχει η αρνητική πλευρά. Και βγάζουμε πάλι την αρνητική γιατί πουλάει. Αν θέλουμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να κάνουμε σε μηνιαίο χρόνο. Έχουν όλο το πολιτικό κόστος, ακούω. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή θα έχεις κόστος, δεν μπορεί. Ξέρεις τώρα, Κυριάκο, πριν κάποια χρόνια ομάδα μας ήταν μέχρι τα Χριστούγεννα στις πρώτες θέσεις και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Και μετά, επειδή έκανε τρία ατυχή αποτελέσματα, έπεσε στην τρίτη θέση. Από γεμάτο πήγε στις 5.000 κόσμο. Σε αντίθεση που η Ντόρτμουντ ήταν τελευταία και είχε 80.000 κόσμο. Μα δεν υπάρχει αυτή η τοξικότητα που είπα πιο μπροστά. Μπράβο. Όταν χάνω για να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πάντα στο προσκήνιο. Εμείς δεν θέλουμε ανθρώπους αυτοί που κινούν τα νήματα πίσω από το προσκήνιο. Θέλουμε στο παρασκήνιο ανθρώπους που αγαπάνε τον αθλητισμό, αγαπάνε τον αθλητή, αγαπάνε αυτό που πάνε να δουν. Να δουν ένα θέαμα. Ένα θέαμα. Γιατί να μου το σφαιρείς. Μένα είναι η ζωή μου, γιατί μου το στηρίζεις. Ακριβώς. Κάνε και μία πρόβλεψη για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις με κύριο. Και οι δύο ομάδες έχουν πιθανότητες. Ειλικρινά δεν μπορώ να το κάνω. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερους παίκτες, καλύτερο σύνολο, αλλά και ο Άρης μετά από χρόνια θέλει να πάρει ένα τέτοιο. Εντάξει, μπορεί πιθανότητες να είναι λίγο παραπάνω από το... λίγο, αλλά δεν μετράει αυτό. Δεν μετράει η πρόβλεψη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Όσον αφορά τώρα τον αυριανό αγώνα. Ο αυριανός αγώνας είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έπαιξε ο Ολυμπιακός την Πέμπτη. Είναι εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Εδώ πλέον είναι όλα, παίζεται ένα πρωτάθλημα, παίζεται ένα τέτοιο και πιστεύω ότι η ομάδα μας θα σταθεί και στο ύψος των περιστάσεων. Δεν τελειώνει αύριο με μια νίκη, αλλά είμαστε πολύ κοντά σε ένα πρωτάθλημα.
και πιστεύω ότι με μια φλεγόμενη τούμπα με τον κόσμο να συμπαρασταθεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διοικητικού, να είναι κοντά να δώσουμε ευθερά στους ποδοσφαιριστές μας για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αν μπούμε όπως μπήκαμε και με την ΑΕΚ και με την Παρτιζάν με δύναμη, με πάθος, πιστεύω ότι θα πάρουμε το παιχνίδι. Νομίζω, τώρα το λέω χαριτολογώντας, μια ήττα η αυριανή του Ολυμπιακού θα τον πεισμώσει πιο πολύ για να πάρει, να πάρει το κόφερας. Εγώ λέω ας δούμε εμείς να κερδίσουμε, δεν μας ενδιαφέρει έτσι. Ο Ολυμπιακός, εμάς μας ενδιαφέρει η ομάδα μας, ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Λοιπόν. Και πιστεύω ότι αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα για μας. Εσύ πώς θα πας με τις ακαδημίες? Πώς δόξα τω Θεώ, καλά. Τρέχουμε αγώνας. Ξέρεις, κάθε χρόνο κάνουμε κάποια χρήματα, ωραία. Κάνουμε τώρα την ημέρα του ΠΑΟΚ, φεύγουμε την Πέμπτη και Παρασκευή σε δύο βάρτιδες να κάνουμε την ημέρα του ΠΑΟΚ στη Γερμανία, στο Τρόιστον, στην Κολονία. Η ημέρα του ΠΑΟΚ που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια. Και νομίζω είναι μια σημαντική ημέρα για τον ΠΑΟΚ εκεί στις ομογενείς, με τις ακαδημίες μας, τους βετεράνους ονόματα να είναι κοντά στους φίλους του ΠΑΟΚ. Και γενικά είναι μια ημέρα για τον ελληνισμό. Ξέρεις ότι έχουμε και μια πρόσκληση, δεν στο έχω πει ακόμα, από το φίλο μας τον Παντελή, γιατί ξαναπαίνει τις ακαδημίες στο Μόντρελ και μας καλεί να πάμε. Ξέρεις ότι πάντα είμαστε πρόσδεκτοι, πάντα με χαρά πάμε να βοηθήσουμε. Έτσι, έτσι. Όπου είναι ο ΠΑΟΚ και ο ελληνισμός. Λοιπόν. Και ο αθλητισμός βασικά όλα. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσεις τώρα εσύ και να κλείσεις, γιατί στην άλλη γραμμή έχω τον Νίκο τον Βαμβακούλα. Κυριάκος Αλεξανδρίδης. Καλησπέρα Νικόλα. Καλησπέρα από την Ελλάδα Θεσσαλονίκη. Θα σε χαιρετήσω ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης, σου δίνει πάσα. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις? Είσαι αρκετά. Καλά, μια καλά, ωραία. Εσύ καλά. Τι κάνεις, πώς πας? Καλά, λίγο πίεση, έχω όλα μέσα, εντάξει, όλα εντάξει, αλλά τα χαρά, τα ακούω καλά, όταν σου ακούω καλά, έχεις χαρούμενο, μια καλά και καιρός θα περνάνε καλά, το μπουκαλιζατέρ να είναι καλά. Νίκο μου, εσύ είσαι ένας άνθρωπος ότι όσια προβλήματα να έχεις με το χαμόγελο στα ξεκινήματα. Όχι, ρε. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά, να είσαι καλή και εσύ. Γεια σου, καλησπέρα. Λοιπόν, γεια σου Κυριάκο, γεια σου. Καλώς ήρθες Νικόλα Βαβακούλα στη συζήτηση. Τι κάνει, όλα καλά? Καλά, ξέρεις, γιατί εμένα θέλω να περνάω και νοήματα. Ο Κυριάκος ο Αλεξανδρίδης άκουσε τον Νίκο τον Βαβακούλα, του ευχήθηκε τα καλύτερα, το ίδιο και ο Βαβακούλος του Κυριάκου. Πρέπει να αφήνουμε και... Από τα καλά παιδιά και από τους καλούς παίκτες. Ξεκινάμε πρώτα από τα καλά παιδιά και μετά τους παίκτες. Πρέπει να αφήνουμε και μια ιστεροφημία θετική, γιατί η νεολαία αυτά πρέπει να βλέπει και να μην βλέπει αυτά που κυνηγάμε και δεν θέλουμε να τα έχουμε στα πόδια μας, Νίκο Βαβακούλα. Εμείς έχουμε καλή αύρα, έχουμε καλή αύρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πρώτα-πρώτα για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας σου που πάει στον τελικό. Είναι πολύ σοβαρή επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά είναι και όλη της Ελλάδας, διότι... Η Ευρώπη βλέπει ότι παντού όπου και να πεις και να ανοίξεις τηλεοράσεις, αυτά που είδαμε και εδώ, τις εφημερίδες λέγανε για τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνος του, είναι στην Ελλάδα. Εκεί πέρα είναι όπως πήραμε το Ευρωπαϊκό, έτσι και αυτό είναι μια ευχάριστη για το ποδόσφαιρο. Ένα ευχάριστο για το ποδόσφαιρο. Μου δίνεις μια ωραία σκέψη, όπως είπες και το Ευρωπαϊκό. Άρα 4-2024, λες να έρθει η ώρα της Ελλάδος πάλι μέσω του Ολυμπιακού να διακριθεί. Ο Θεός είναι μεγάλος, μακάρι ο Ολυμπιακός να το πάρει, διότι θα είναι πολλά τα καλά που θα γίνει στην εταιρεία. Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι από το 2004, αντί να δυναμώνει το ποδόσφαιρο, έπεσε πολύ χαμηλά. Και έρχεται τώρα αυτή η ευκαιρία να ξαναπάρουμε, να βγάλουμε και ακόμη μια ομάδα επιπλέον στην Ευρώπη και να μας πάρουν και σοβαρά. Θυμάσαι τι λέγαμε, ότι πήραμε το Ευρωπαϊκό και τώρα θα ανοίξουν όλα τα πράγματα και θα πάνε καλύτερα για το ποδόσφαιρο και αυτά. Μακάρι αυτή η επιτυχία του Ολυμπιακού να είναι να ξεκινήσουν οι ομάδες. Οι ομάδες να βγάζουν και περισσότερα ταλέντα για περισσότερους Έλληνες, γιατί ψάχνουμε να βρούμε Έλληνες στις ομάδες, δύσκολα βρίσκουμε. Τραγικό είναι αυτό, Νίκο Βαβακούλα, να μην υπάρχουν Ελληνόπουλα σε ομάδες και να παίζει δύο ελληνικές ομάδες και να έχει έναν ξένο ή δύο ή κανένα. Δεν μπορεί τώρα ο Ολυμπιακός, η K19 πήρε και αυτή το Ευρωπαϊκό. Δεν μπορούν από αυτούς δύο, τρεις, τέσσερις να μην παίξουν στην πρώτη ομάδα. Βεβαίως.
θέλει δουλειά, αλλά μπορούν να παίξουν. Όταν τους προσέξουμε αυτούς, είτε στον ΠΑΟΚ, βλέπεις ο ΠΑΟΚ και αυτός έχει βγάλει αρκετούς παίκτες και παίζουν. Και απολαμβάνει ο ΠΑΟΚ αυτά που δούλεψαν τόσα χρόνια στις ακαδημίες. Λέει η παροιμία, ό,τι σπήρεις, έτσι. Ωραίος. Πες μου λίγο τώρα για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Γιατί να υπάρχει αυτό το έμφραγμα να μην μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Ντροπή δεν είναι? Φίλε μου, πράγματι είναι ντροπή να μην παίζει στο τελικό κυπέλλου, να παίζει στο μεγαλύτερο γήπεδο. Δεν ξέρουμε, γιατί όταν ξεκινάει το κύπελλο δεν ξέρουμε ποιος θα πάει στο τελικό. Ακριβώς. Μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ, μπορεί ο άλλος. Να γίνεται στο μεγαλύτερο γήπεδο όπως είναι το στάδιο που έχουμε φτιάξει για 80.000 κόσμο. Να το ευχαριστεί ο κόσμος να πάει ο 80. Και τώρα να ψάχνουμε για εισιτήρια, δεν έχουμε πολλά, δεν μπορούμε να παίξουμε στο Βόλο, θα παίξουμε από εδώ, θα παίξουμε από εκεί. Είναι μια γιορτή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν το καταλάβουμε γρήγορα, θα έχουμε κάθε χρόνο να παίξουμε στην Ταγκανίκα, να παίξουμε και ζητάνε χώρες που για να υπάρχει ηρεμία. Δεν είναι όμως έτσι. Φυσικά δεν είναι έτσι. Το κράτος υπάρχει, οι νόμοι πρέπει να υπάρχουν, από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι... Όπως θα λες, όταν υπάρχει... έχει αποφασιστεί από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο που θα γίνει ο τελικός, δεν μπορείς μετά να αμφισβητείς ότι δεν έχω τα μέσα, δεν έχω τον τρόπο, δεν έχω τις κάμερες, δεν έχω το... Θέλω να σου πω κάτι. Όταν αποφασίσει ότι θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο και μετά το κράτος αποφασίσει, μία από τις δύο ομάδες, δεν ξέρω και οι δύο, να αποφασίσουν ότι δεν παίζουμε. Τελειώσαμε. Δεν παίζουμε, κύριε. Ναι. Αποφασίστηκε εκεί, τελείωσε και να παίξουμε. Μα έτσι είναι. Αλλιώς δεν υπάρχει λογική. Κάνε μου και μια πρόβλεψη για τον αύριο αγώνα, τον αντίπαλό μας αγώνα τώρα. Κοίτα, το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Μην βλέπεις τον Ολυμπιακό της Πέμπτης με το αυριανό. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Είχε διακοπεί το ποδόσφαιρο, είχε διακοπεί, μόνο ο Ολυμπιακός έπαιξε την Πέμπτη γι' αυτά. Μετά το Πάσχα να δούμε ποιος έχει φάει το αρνί, ποιος θα είναι βαρύς. Αλλά πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό που έδειξε με την ΑΕΚ, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στο πρωτάθλημα, εντάξει. Ακριβώς. Είναι πιο καλά από τον Ολυμπιακό. Πιστεύεις ότι, το λέω στο Βαβακούλα γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος, πιστεύεις ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος θα πρέπει όλοι οι οπαδοί να έχουν ενδιαφέρον? Ναι, δεν είναι ότι ενδιαφέρον και πέρυσι και φέτος, ναι. Είναι καλό αυτό. Μπράβο. Έτσι, η ΑΕΚ έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει, γιατί η ΑΕΚ παρακαλάει τώρα το παιχνίδι αυτό να έρθει χ. Ναι. Για μένα και οι δύο ομάδες και ο ΠΑΟ και αυτά πρέπει να κυνηγήσουν την νίκη, γιατί μόνο έτσι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλιώς το παρατάνε. Έτσι. Είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό, δύσκολο, λέμε στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει. Και είχα πει πάντα, ο Ολυμπιακός στα δύσκολα είναι. Μάλιστα. Έχει τρία ντέρμπι. Έχει κύπελο και αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο ξεκούραστος θα είναι από τον Ολυμπιακό. Και λογικό είναι να προφυλακτεί. Για τα επόμενα παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός τώρα ξεκινάει τα ντέρμπι. Ναι. Και πες μου τώρα και μια πρόβλεψη για το σημερινό Eurovision, γιατί Μαρίνα τραγουδάει. Μαρίνα, κάτι μου λέει. Εκεί μου αλλάζουν τα βαπόρια. Όχι. Γεια σου. Όταν μια ελληνική συμμετοχή σε οτιδήποτε γίνεται, έτσι, συμμετοχή έτσι. Στην Ελλάδα, όλοι είμαστε... Με την Ελλάδα. Ευχαριστημένοι να πάει για την Ελλάδα. Τώρα μπράβο. Από εκεί πέρα βλέπουμε... Όποτε γίνεται με τα τραγούδια, ψηφίζουν ο ένας με τον άλλον με ποιος έχει και άλλες σχέσεις. Ακριβώς. Πάντως και το ζάρι έχει και αυτό την αξία του, γιατί εμείς η Ελλάδα έχουμε και τζογαδόρους στο ζάρι. Έχουμε. όλο εξάρι, ναι, θα φέρουμε και φέρουμε 4, 3, 5, 3, 4, ναι. Λες και έχει μαγνήτη. Λες και έχει. Λοιπόν, Νικόλα... Εγώ θα έρθω στο τελικό, επειδή έχω πολύ αγαπημένους φίλους από την Φλωρεντία.
Θα έρθω με αυτούς. Θα με πάρεις ένα τηλέφωνο. Θα έρθω με τους οπαδούς της Φιρέντσε. Ό,τι μπορεί. Να είσαι καλά. Και με κράνος. Γεια σου ρε Νικόλα, γεια σου. Χαιρετισμού στη Βαγγελίτσα, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε φίλες και φίλοι, μέσα από την εκπομπή πρέπει να περνάμε ότι οι αγώνες είναι ανάλογα, είναι 90 λεπτά, είναι μία ώρα κτλ. Και πρέπει να περνάμε τα νοήματα ότι από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε όλοι φίλοι. Ακούσατε Κυριάκο Αλεξανδρίδη, ακούσατε Νίκο Βαμβακούλα πώς αποκαλούσε ο ένας τον άλλον. Ακούσατε Κούλη Αποστολίδη, ακούσατε Νικολούδη. Ότι κανείς από αυτούς δεν αφήνει απόϊχο κακό. Όλοι θέλουν να πηγαίνουν καλά οι ελληνικές ομάδες. Θέλει πρώτα η ομάδα μας να πηγαίνει καλά. Εμείς ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ αύριο να περάσει. Ευχόμαστε στον Ολυμπιακό να πάρει τον τελικό. Και όσο για το κύπελο, γιατί όχι, φέτος είναι η χρονιά του Άρεως. Πάμε! Τσέγκισχαν, σαν δική σου ζωή θα θέλα να ζήσω. Τσέγκισχαν, αν το κρασί που έχεις πει δώσ' μου να με θύσω. Κάπου να περνάω, πάντα να μετράω. Να είμαι σαν και εσένα Τσέγκισχαν. Τσέγκισχαν, σαν δική σου ζωή θα θέλα να ζήσω. Και να θυμίσω φίλες και φίλοι, σήμερα το βράδυ μετά τις 10 είναι ο τελικός της Eurovision. Η Μαρίνα Σάτι στη 12η σειρά θα λάβει μέρος και εμείς ευχόμαστε την πρωτιά. Κλείνουμε με αυτό, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, υγεία σε όλο τον κόσμο και να προσέχετε τον καιρό, γιατί μας επιφυλάσσει πάλι ακόμα εκπλήξεις. Γεια σας.